Χρώμα και καλλιτεχνικές δημιουργίες με περισσότερες στιχογραφίες αναμένεται να προσθεθούν στην πόλη των Τρικάλων μετά το επιτυχημένο εγχείρημα του 2006 στην πλατεία Ειρήνη στα Μανάβικα. Στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι το εγχείρημα να επαναληφθεί και σε άλλα κτίρια της πόλης, ενώ ως στόχο στήθεται η αναβάθμιση των περιοχών που θα επιλεγούν, δεδομένου ότι με τις στιχογραφίες αφενός μεν αποκαθίσταται μία άσχημη πλευρά, αφετέρου αναδεικνύεται η ιστορική σπουδαιότητα ενός χώρου. Το 2006, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο της Λιόν της Γαλλίας, ένα γκρουπ από Γάλλους καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν έναν τοίχο στα Μανάβικα. Ήταν η πρώτη μεγάλη τοιχογραφία που έγινε στην Ελλάδα και είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Συζητάμε λοιπόν με τους ίδιους καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε πάλι επαφή για την κατασκευή ακόμη μιας παρέμβασης, ας το πούμε, σε κεντρικό σημείο των Τρικάλων. Από παλιά είχε εντοπιστεί η πλευρά που είναι πάνω από το ασκληπείο της πόλης στην οικοδομή Δερμίση, ενώ έχει εντοπιστεί και μια πλευρά της οικοδομής Μπλουγούρα που έχει θέα από την κεντρική πλατεία.